Και ο Σε Χριστίνα, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Λυκείου, 7ου Λυκείου. Ωραία. Οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι ανάστατοι με τη διαμάχη που έχει προκύψει μεταξύ του Δήμου και της Εστίας Νέας Σμύρνης και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο όμως πλέον έχει λήξει, αλλά και για τα ενίκια τα οποία δεν πληρώνει ο Δήμος. Από την άλλη, ο Δήμος λέει ότι δεν είναι δική του υποχρέωση να πληρώσει τα ενίκια, αλλά της περιφέρειας. Η δική σας στάση ποια είναι πάνω σε αυτό το θέμα? Η μας στάση ποια είναι? Ο Δήμος και η Εστία κινούνται νομότυπα. Okay, αλλά από τη... όχι τόσο ηθικά. Γιατί ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια μας έχει ετοιμάσει πολλές φορές αμέτρητες με σηκώνευση, αλλά ήθελε να καταργήσει το σχολείο. Χρωστάει όχι λίγα ενίκια, αλλά τα λεφτά είναι πολλά. Εμπιστοσύνη μηδέν. Από την άλλη, Εστία διεκδικεί τα κρήματά της. Διεκδικεί μπορεί και το κτίριο. Αλλά εκβιάζει εγγόνια προσφύγων, στους οποίους τα συμφέροντα υποστηρίζει ότι εκφράζει. Μηδέν και από εκεί εμπιστοσύνη. Επομένως, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη σε όλους. Τα παιδιά μας χρόνια, κάθε 3-4 χρόνια, γίνονται μοχλός πίεσης ο ένας προς τον άλλον. Δεν είναι παιχνιδάκι. Δεν αφορά τα παιδιά μας αυτό το θέμα. Τα παιδιά μας πρέπει να τους αφορά η εκπαίδευσή τους και το σχολείο τους. Από εκεί και πέρα, οι δικαστικές αποφάσεις εμάς μας αφήνουν παγιέρος. Δεν μας ενδιαφέρει τι έχει αποφασιστεί μέχρι εχθές. Μας ενδιαφέρει τι θα αποφασιστεί από σήμερα. Όχι πάλι 10-12 χρόνια να περιμένουμε πώς θα το αποφασίσουν και τι. Αύριο να κόψουν το λαιμό τους. Να καθίσουν μαζί, να βρουν λύση. Σχολείο από εδώ δεν φεύγει. Αυτό. Γι' αυτό τα παιδιά είναι έξω και είναι κρίμα να ακουόμαστε για τέτοια θέματα όταν υπάρχουν μέσα διαμάντια παιδιά και καθηγητές εξαιρετικούς που κάνουν πάρα πολύ δουλειά και δεν γνωρίζει κανένα το έργο τους. Από εδώ και στο εξής, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας? Από εδώ και στο εξής, η επόμενη κίνηση θα κλείσουμε και δρόμους, θα πάμε και στα Υπουργεία, θα πάμε όπου μπορεί και να φτάσει η δύναμή μας. Αλλά από εκεί και πέρα η πίεση θα είναι μεγάλη. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κάθε μέρα. Την ανάσα μας θα την έχουν στο σβέρκο τους.